Ελένη, είσαι η πιο αμφιλεγόμενη παίκτρια που έχει περάσει ποτέ από το Shopping Star, πιστεύω το γνωρίζεις. Το ξέρω, το έχω δει. Έχω δει τα πάντα, Facebook, Internet, τι γράφουνε. Για μένα ήταν ένα παιχνίδι. Μ' άρεσε σαν εμπειρία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν με απασχόλησε τόσο πολύ η γνώμη των κοριτσιών, όσο της Βίκη Καγιά, που μου βάλε τον καλύτερο βαθμό και σημαίνει ότι ξέρει από μόδα. Αυτό το ποτάκι είναι για χωράφι. Oh. Μου θυμίζει που οργώνουνε. Απορώ πώς το θεωρεί ωραίο και πώς το φοράει. Κακογουστιά. Pardon. Κάτι που ούτε εγώ δεν το φόραγα και να μου το δίνανε τσάμπα. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι σε κάτι χωριάτισες που έρχονται από τα χωριά τους και παίρνουν τσάντα ό,τι να είναι. Εγώ έλεγα αυτό που αισθανόμουν και αυτά που πραγματικά δεν βγαίνανε. Έτσι είμαι εγώ, σαν χαρακτήρα, σαν άνθρωπος. Και καμιά φορά, εντάξει, ήταν λίγο πικρά τα σχόλια, δεν άρεσαν. Δεν ήταν τίποτα στημένο, ούτε ρόλος ήταν. Ήμουν η πραγματική Ρένη. Αυτό είμαι στη ζωή μου. Έχω μάθει να λέω πάντα την αλήθεια. Ένιωσε ότι αδικήθηκα, ναι. Γιατί πιστεύω ότι από όλα τα κορίτσια, όπως είπε και η Βίκη Καγιά στο σχολιασμό που ήμασταν όλοι μαζεμένοι και καθόμασταν εκεί, ότι η Ελενάκη είσαι η πιο ωραία όντως και ότι ήσουν μες στο θέμα. Πιστεύω ότι αδικήθηκα, γιατί δεν νομίζω ότι αυτά που φοράγανε οι άλλες κοπέλες μπορεί να ήταν πιο ωραία από το δικό μου. Πιστεύω ότι το είχα το σύνολο εγώ. Κλαίω γιατί πιστεύω ότι αδικήθηκα και δεν μου αρέσει κακία μερικών ανθρώπων. Έδειξες όμως και μια ευαίσθητη πλευρά. Δηλαδή δεν περιμέναμε η πιο κακιά παίκτρια που έχει περάσει από το Shopping Star να λυγίσει και να κλαίει. Δεν είμαι αυτό που έδειχνα εκεί. Είμαι ευαίσθητη. Απλώς, εντάξει, τα έλεγα κάπως πιο με κακή. Αλλά όχι ότι το έκανα ή για να φανώ στην τηλεόραση ή για να δείξω κάτι. Μίλησες καθόλου μετά με τη Βίκη? Μίλησα με τη Βίκη, με είδε στεναχωρημένη, γιατί και ίσως που γύρισε και μου είπε η Βίκη ότι εσύ άξιζε να το πας. Στην ουσία, μέσα μου νιώθω ότι εγώ είμαι η νικήτρια όμως. Είσαι η κόρη του Απόστολου Σουγκλάκου. Ναι. Αναμνήσεις έχω πάρα πολύ ωραίες. Όσο ζούσε, ήταν ένας υπέροχος πατέρας, ήταν ένας υπέροχος οικογενειάρχης. Πέναγα πολύ ωραίες στιγμές μαζί του. Σαν οικογένεια είμαστε πάρα πολύ δεμένοι. Με τον αδερφό μου, με την αδερφή μου. Πόσα αδέλφια είστε? Είμαστε τρία αδέλφια. Yeah. Είμαι περήφανη που είμαι κόρη του, είμαι πάρα πολύ περήφανη και που έχω το όνομά του. Και πάντα θα τον θυμάμαι με τις καλύτερες στιγμές. Δεν θέλησες όμως ποτέ να ακολουθήσεις τα βήματά του? Εννοώ στην τηλεόραση, ξέρεις, ταινίες. Το κυνήγαγα, το πάλεψα, εντάξει, δεν βγήκε. Σου είχε δώσει κάποια συμβουλή για αυτό το χώρο, για το χώρο της showbiz? Μου είχε πει ότι να προσέχεις, δηλαδή κάν το άμα θες, ασχολείσαι, αλλά αυτό, να προσέχεις. Να προσέχεις. Τι είδες, είχε πει συγκεκριμένα? Να προσέχεις τους ανθρώπους εκεί, να μην το πάρεις πάνω σου ποτέ, να είσαι απλή, να μην βάλω τα μυαλά σου αέρα ποτέ, να έχεις το όνομά μου αλλά να το σέβεσαι. Πόσο ετών ήσουν όταν έφυγε από τη ζωή? Τότε ήμουν μικρή, ήμουν 16. Πολύ ευαίσθητη ηλικία, Πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία. Βίωσα άσχημα, πολύ άσχημα, ειδικά σε αυτήν την ηλικία που... Ειδικά ο πατέρας είναι πατέρας. Είχα ένα δέσιμο, δεν τον έλεγα μπαμπά μου, αλλά τον έλεγα άντρα της ζωής μου, γιατί... Παθολογική, ναι, ναι, αγάπη. Με τον πατέρα μου είχα μια παθολογική αγάπη. Ένιωθα ότι αν... Δηλαδή όταν έγινε αυτό, ένιωσα ότι έφυγαν όλα. Αλλά το πέρασα λίγο πιο σταδιακά, γιατί είχα τη μαμά μου, που μας στήριξε πάρα πολύ. Ήταν βράχος για μας στο σπίτι. Πολλές φορές νιώθω ότι είναι εδώ, γιατί όταν πάω κάπου να πληρώσω κάτι αυτά, μόλις λέω το επώνυμο, άσε του γνωστού, λέω ναι, μου λένε τα καλύτερα λόγια, γιατί όντως ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Τι ήταν αυτό που θαύμασες τον μπαμπά σου? Θαύμαζα το στυλ του, την αξιοπρέπειά του, την αθότητα που είχε, γιατί ήταν λες και ήταν μικρό παιδί. Ήταν ένας άνθρωπος ευαίσθητος, ήταν λίγο σκληρός πολλές φορές. Σε αυτόν έμοιασα λίγο στη σκληρότητα. Έχει βοηθήσει πολύ κόσμο. Δεν ακούστηκε ποτέ. Δεν πειράζει όμως. Σαν τον μπαμπά μου, δεν πρόκειται να βγει τέτοια ψυχή ανθρώπου. Μου λείπει το χαμόγελό του, μου λείπει αυτός, μου λείπει ο μπαμπάς μου. Και πάντα νιώθω ότι είναι κοντά μου, γιατί έχω κάτι δικό του πάνω μου, τη Βέρα του αυτή εδώ.
πάντα τη φοράω, δεν την αποχωρίζω ποτέ. Μου πάνε όλα καλά. Μου λείπει πολύ. Μου λείπει πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, εφόσον έγιναν έτσι τα πράγματα, θέλω να είναι καλά εκεί που είναι και ξέρω ότι είναι καλά. Και ξέρω ότι με βλέπει και ξέρω ότι είναι περήφανος για μένα. Ήταν πολύ ξαφνικό με τον μπαμπά μου. Μας ήρθε και εμάς πολύ απότομα. Δηλαδή, εμένα μου ήρθε εντάξει. Ένιωσα ότι χάνω τη γη, ότι τα χάνω τα πάντα. Προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας, να μεγαλώσουμε. Εγώ να, εντάξει, να δουλέψω μετά, όπως και τελείωσα νοσηλεύτρια και τελείωσα πιο πολύ νοσηλεύτρια για αυτό το λόγο, γιατί νιώθω ότι όταν βοηθάω έναν άνθρωπο είναι σαν να βοηθάω τον μπαμπά μου που δεν ζει. Είναι σαν να σώσω τη ζωή του μπαμπά μου. Σαν παιδί εσύ και τα αδέλφια σου, σαν παιδιά, φοβηθήκατε ποτέ για το επάγγελμα που έκανε ο μπαμπάς? Δεν λέω για το κομμάτι της τηλεόρασης. Φοβόμουν, ειδικά όταν ήμουν μικρή, θυμάμαι ένα σκηνικό που είχε παλέψει με έναν αντίπαλο και τον παίρνει από το κεφάλι και του είχε αιματώσει το κεφάλι. Και θυμάμαι εκείνη τη στιγμή ότι ψιλοφοβόμουν, δηλαδή πήγαινα να με πλησιάσει και φοβόμουν, γιατί ήμουν και μικρή. Και εντάξει, λέω τι κάνει τώρα. Αλλά πολλές φορές φοβήθηκα για τον πατέρα μου, ναι. Γιατί ήταν, ναι, γιατί ήταν χτυπήματα στο κεφάλι. Δηλαδή όλα αυτά που έβλεπε ο κόσμος δεν ήταν φτιαγμένα. Ήταν η πραγματικότητα. Πάντα μ' άρεσε να τον βλέπω να παλεύει. Γιατί ένιωθα ότι θα μ' άρεσε και εμένα να ακολουθήσει το επάγγελμά του, αν και είναι παράξενο. Αλλά, ναι, πολύ παράξενο. Ναι. Αλλά πάντα μ' άρεσε να ασχολούμαι και με τον αθλητισμό. Και αυτό το. Το πήρα από αυτό να είναι. Δηλαδή, ότι πάω γυμναστήριο, παίζει ρόλο ότι ο πατέρας μου ήταν αθλητής. Όταν πέθανε εμένα ο μπαμπάς μου, μετά δέθηκα πάρα πολύ με τη μαμά μου. Ενώ ήμουν πιο πολύ με τον μπαμπά. Δηλαδή, με ρωτάνε πολλές φορές, αγαπάς τη μαμά σου, τον μπαμπά σου. Και έλεγα και τη μαμά μου, αλλά εντάξει, με τον μπαμπά μου είχα μία. Είπαμε, παθολογική. Μία αρρώστια, ναι. Δεν είναι το ίδιο. Είναι. Περπατάγαμε, ας πούμε, στον δρόμο και ήμασταν αγκαλιά, λες και ήμασταν ζευγάρι. Εντάξει, του έλεγα μπαμπά, θα νομίζω ότι είμαστε ζευγάρι. Ή θυμάμαι ένα σκηνικό που είχαμε βγει έξω και ήταν ένα αγοράκι, ας πούμε, και με κοίταζε και λέω, όχι Παναγία μου. Και ήταν ο μπαμπάς μου δίπλα και τον αγριό κοιτάει και του λέει το παιδί, εντάξει, συγγνώμη, Αποστόλη, εντάξει. Ήταν υπερπροστατευτικός μπαμπάς με τα παιδιά του. Ήταν προστατευτικός. Με τις κόρες, ας πούμε. Ειδικά, ναι, με τις κόρες του. Ήταν, μην του πειράξουν την κόρη μου. Εντάξει, έχω σκοτώσει άνθρωπο. Ειδικά με μένα, ναι, μην με πειράξουνε. Πάντα μου έλεγε πρόσεχε τα αγοράκια αυτά, να μην στεναχωρηθείς ποτέ, να μην πληγωθείς. Πιστεύω ότι την αγκαλιά του μπαμπά μου, ίσως είναι βαρύ αυτό που λέω, αλλά την αγκαλιά του μπαμπά μου πιστεύω ότι δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να μου τη δώσει το ίδιο. Ήταν σχέση, λες και ήταν το όλο μου μισό ένα πράγμα. Προτιμούσα να τον βλέπεις στο ring ή στην τηλεόραση? Προτιμούσα να τον βλέπω πιο πολύ στο ring. Μ' άρεσε όταν πάλευε, το θαύμαζα όταν πάλευε. Ειδικά όταν είχε νίκες που γινόταν μετά χαμός, φωνάζαν όλοι, συνθήματα. Τα θυμάμαι τόσο πολύ έντονα, λες και δεν έχει φύγει.